Πριν ανοίξουν οι πύλες της κολάσεως στην Μέση Ανατολή, καθώς το Ισραήλ συγκέντρωνε στρατό στην Μεθόριο και απειλούσε με χερσαία εισβολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Γαλλία επιδίδονταν σε διπλωματικό μαραθώνιο, συντάσσοντας πρόταση για κατάπαυση του πυρός προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για διαπραγματεύσεις. Την πρόταση αποκάλυψε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών κατά την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Ces derniers jours, nous avons travaillé avec nos partenaires américains à une plateforme de cessez-le-feu temporaire de 21 jours pour permettre les négociations. We were able to generate significant support from Europe as well as the Arab nations supporting this war not widen. Για τις πολυήμερες ζυμώσεις ήταν ενήμερος και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος είχε συζητήσει το ζήτημα με τους πρωθυπουργούς Ισραήλ και Λιβάνου. During the last days there are a lot of deliberations that were trying to avoid further escalation, especially with Lebanon. Στην βάση δημοσιευμάτων, η Χεζμπολάχ άναψε από το πρωί πράσινο φως για το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, ενώ οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για θετική ανταπόκριση και από την κυβέρνηση Νετανιάχου, τοποθετώντας μάλιστα τις σχετικές ανακοινώσεις εντός της ημέρας. Το παράθυρο αισιοδοξίας έσπευσαν όμως να κλείσουν ερμητικά οι κυβερνητικοί εταίροι του Βενιαμίν Νετανιάχου, που αντέδρασαν έντονα στο ενδεχόμενο, εκτιμώντας ότι αυτό θα διευκόλυνε τη Χεζμπολάχ να ανασυνταχθεί. Μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών Ισραήλ Κατς απέρριψε την πρόταση και με ανακοίνωση. Δεν θα υπάρξει κατάπαυση του πυρός στον Βορρά. Θα συνεχίσουμε να πολεμάμε κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ με όλα τα μέσα, με όλη τη δύναμή μας, μέχρι τη νίκη και την ασφαλή επιστροφή των κατοίκων του Βορρά στα σπίτια τους. Οι αντιδράσεις κατά της συμφωνίας πύκνωναν, ενώ ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός βρισκόταν εν πτήση για τη Νέα Υόρκη, με το γραφείο του να καλείται να ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Είναι μια αμερικανογαλλική πρόταση στην οποία ο Πρωθυπουργός δεν έχει καν απαντήσει. Ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή στο στρατό να συνεχίσει τις μάχες με πληρή ισχύ. Την ώρα που παραμένει θολό το τοπίο, το Ιράν ξεκαθαρίζει τις κόκκινες γραμμές του. Iran will not remain indifferent in case of a full-scale war in Lebanon. We stand with the people of Lebanon with all means. Οι επόμενες ώρες κρίνονται ως εξαιρετικά κρίσιμες. Στις επαφές του Βενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, το θέμα της κατάπαυσης του πυρός θα είναι στο επίκεντρο. Την ίδια ώρα το δικό του νεύμα αναμένει ο στρατός στον Βορρά, που ζεσταίνει τις μηχανές του πολέμου. Όλα είναι πιθανά, από την μάχη των μαχών έως την κατάπαυση του πυρός.